Η σρόφηση γαστρικού περιεχομένου είναι η αιτία θανάτου του βρέφου στο Δηδημότυχο. Αυτό προέκυψε από την νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε στο άψυχο σώμα του άτυχου κοριτσιού που ήταν μόλις 4 μηνών. Υπενθυμίζεται πως το βρέφος ήταν αδερφάκι του 3,5 ετών παιδιού που το 2019 είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Δηδημοτήχου σε άσχημη κατάσταση με δαγκώματα από ποντίκια. Τότε εκείνο το παιδί είχε ζήσει, αλλά αυτή τη φορά το μικρό κοριτσάκι της οικογένειας δεν τα κατάφερε. Η σρόφηση είναι η είσοδος περιεχομένου όπως τροφής άλλο τοξικές ουσίες στους αραγωγούς και στους πνεύμονες. Η σρόφηση μπορεί να συμβεί λόγω δυσκολίας στην κατάποση, αλλά και σε έδαφος γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης όταν η τροφή πηγαίνει από τον ισοφάγο και το στομάχι πίσω στο λάριγγα. Η σρόφηση δύναται να συμβαίνει κατά τη διάρκεια της σύντησης, αλλά και μεταξύ των γευμάτων. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σρόφηση με τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία το βρέφος κατέληξε να διερευνώνται. Την ίδια ώρα ερωτήματα προκύπτουν για τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι Ρωμά στο Δηδημότυχο. Σε συνέντευξή του το 2019 μετά το περιστατικό με το 3,5 ετών παιδί της οικογένειας, ο Γιάννης Τοπαλούδης, ο πατέρας της Ελένης που είχε διατελέσει αντιδήμαρχος, είχε τονίσει ότι είχε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ήδη από το 2015 για τις συνθήκες τις οποίες διαβιούν δεκάδες άνθρωποι στον πρόχειρο καταβλισμό του Δηδημοτήχου. Την εποχή που ήμουν αντιδήμαρχος προγραμματισμού και ανάπτυξης στο Δήμο, είχαμε κάνει προσπάθειες να μετεγκατασταθούν οι άνθρωποι σε ένα αγροτεμάχιο του Δήμου στη βόρεια πλευρά της πόλης. Απαιτούνταν όμως πολλά χρήματα. Είχαμε συντάξει τοπογραφικό και είχαμε προχωρήσει στην προμελέτη του έργου που προέβλεπε την τοποθέτηση τουλάχιστον 30 λιόμενων και την κατασκευή κατάλληλων υποδομών. Δυστυχώς όμως δεν άνοιξε κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δήλωνε το 2019 ο Γιάννης Τοπαλούδης. Αξίζει να σημειωθεί πως όπως είχε δηλώσει στις αρχές Ιουνίου ο νυν δήμαρχος Δηδημοτήχου, Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, μετά τις εκλογές επρόκειτο να επικυρωθεί η ένταξη του Δήμου Δηδημοτήχου στο πιλωτικό πρόγραμμα με την κατάσταση σωμάτων Ρωμά. Μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα και βάσει ρητών διαβεβαιώσεων που είχε η Δημοτική Αρχή, θα χρηματοδοτούνταν με 5 εκατομμύρια ευρώ για τη μετεγκατάσταση.